Η αύξηση των επιτοκίων παγκοσμίως προκειμένου να μειωθεί ο πληθωρισμός έπεσε σαν βόμβα στα ομόλογα. Η ενεργειακή κρίση τεινάζει στον αέρα τα πάντα στις δυτικές οικονομίες και χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ιαπωνίας, της οποίας το νόμισμα καταραίει μετά την αποβολή της από τα ρωσικά κοιτάσματα φυσικού αερίου του Βόρειου Ειρηνικού. Ειδικά η Ελλάδα περιήλθε πλέον σε απελπιστική θέση. Το ελληνικό δεκαετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,56% και το δεκαετές ιταλικό στο 4,24%, με το μεταξύ του spread στις 32 μονάδες βάσης. Με τη μόνη διαφορά ότι η ιταλική βιομηχανική βάση είναι ισχυρή και υπάρχει σε ένα πληθυσμό 60 εκατομμυρίων, ενώ η ελληνική δεν υπάρχει σε ένα πληθυσμό 8 εκατομμυρίων Ελλήνων. Το γένος γιατί και 2 εκατομμύρια λοδαπών ή προερχόμενων από το εξωτερικό. Το spread, η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών δεκαετών και γερμανικών ομολόγων, διαμορφώνεται στις 254 μονάδες βάσης από 250 μονάδες βάσης. Το ελληνικό CDS το πενταετές που αποτελεί και το benchmark σήμερα διαμορφώνεται στις 167 μονάδες βάσης. Το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο βέβαια εδώ και χρόνια είναι φάντασμα αυτού που ξέραμε μέχρι το 2009, καταραίει στις 800 μονάδες και θεωρείται βάση πλέον οι 750 μονάδες, μόλις έναντι των περισσότερων από 6.000 μονάδων στα ανώτερά του και πλέον είναι στα όρια του sell-off.